Γεια σας, παιδιά. Θα κάνουμε ασκήσεις χαρακτηριστικές πάνω στις ιδιότητες των δυνάμεων. Ας ξεκινήσουμε από την άσκηση 1. Η άσκηση 1 μας έχει δώσει μια παράσταση στην οποία εμπλέκονται δυνάμεις. Μας έχει δώσει δύο μεταβλητές, το Χ και το Ψ. Μας έχει δώσει τιμές για την κάθε μεταβλητή, το Χ 0,4 και το Ψ -2,5. Και ζητάει να υπολογιστεί η τιμή της παράστασης Α. Δεν κάνουμε αντικατάσταση επουδενή λόγω ευθύς εξ αρχής. Θα πρέπει να απλοποιήσουμε όσο μπορούμε την παράσταση και στη συνέχεια να κάνουμε αντικατάσταση. Και την παράσταση την απλοποιήσουμε εφαρμόζοντας διαδοχικά τις ιδιότητες των δυνάμεων. Γράφω την παράσταση α, αγγείλει χ επί ψ στην πλην 1 και όλο στο τετράγωνο, δια χ τρίτης, ψ εβδόμης και όλο στην πλην 1 και όλο αυτό στο τετράγωνο. Θα ασχοληθούμε με τις παρενθέσεις που βρίσκονται μέσα στην αγγείλει. Έχω το γινόμενο δύο αριθμών υψωμένο στη Δευτέρα. Θα εφαρμόσω την ιδιότητα 6 και θα υψώσω κάθε όρο στη Δευτέρα. Θα βάλω την αγγείλει, θα υψώσω το χ στη Δευτέρα, θα υψώσω το ψ στην πλην 1 και όλο στη Δευτέρα. Ομοίως θα δουλέψω για την επόμενη παρένθεση. Θα υψώσω το χ στην τρίτη και όλο στην πλην 1. Το ψ στην εβδόμη και όλο στην πλην 1. Και την αγγείλει ακολουθεί στο τετράγωνο. Αυτό που έκανα ήταν να εφαρμόσω την ιδιότητα 6. Στην ιδιότητα 6 είχα το γινόμενο δύο αριθμών, υψωμένο στη Δευτέρα, ύψωσα και τον ένα όρο στη Δευτέρα και τον άλλο. Εδώ είχα το γινόμενο δύο αριθμών, υψωμένο στην πλην 1, ύψωσα και τον πρώτο στην πλην 1 και στον δεύτερο. Τώρα, θα πρέπει να απλοποιήσουμε περαιτέρω την παράσταση, χρησιμοποιώντας την ιδιότητα 5. Θα γράψω το χ τετράγωνο. Εδώ έχω μια δύναμη υψωμένη σε μια άλλη δύναμη, άρα πρέπει να πολλαπλασιάσω τους εκθέτες. Οπότε θα βάλω ψ στην πλην 2, διά. Ομοίως θα δουλέψω στη δεύτερη, χ στην τρίτη και όλο στην πλην 1. Θα πολλαπλασιάσω τους εκθέτες, άρα χ στην πλην 3, επί. Ψ στην εβδόμη και όλο στην πλην 1, πάλι θα εφαρμόσω την ιδιότητα 5 και θα πολλαπλασιάσω τους εκθέτες, ψ στην πλην 7. Κλείνω την παρένθεση, κλείνω την αγγείλη και γράφω τον εκθέτη 2. Αυτό που κάνω τώρα είναι να πάρω ξεχωριστά το κάθε γράμμα. Δηλαδή θα διαιρέσω το χ τετράγωνο με το χ στην πλην 3, θα διαιρέσω το ψ στην πλην 2 με το ψ στην πλην 7. Αγγείλει ξεχωριστά χ τετράγωνο δια χ στην πλην 3 επί ψ στην πλην 2 δια ψ στην πλην 7. Κλείνω την αγγείλει και όλο το τετράγωνο. Τώρα, πρέπει να εφαρμόσουμε την ιδιότητα 4. Όταν έχω να διαιρέσω δύο δυνάμεις με τις ίδιες βάσεις, αφαιρώ τους εκθέτες. Για να το δούμε εδώ. Χ στην Δευτέρα δια χ στην πλην 3. Αυτό που πρέπει να κάνω είναι να αφαιρέσω τους εκθέτες, να βάλω την διαβάση στο χ και από το 2 να αφαιρέσω ποιο, το πλην 3. Επί, ομοίως θα λειτουργήσω για τη δεύτερη παρένθεση. Ψ στην πλην 2 μείον το μείον 7. Και όλο αυτό στο τετράγωνο. Εκτελώ την πράξη. Χ στη 2 συν 3 μείον το μείον 3 κάνει συν 3. Επί ψ μείον 2 μείον το μείον 7 κάνει συν 7. Κλείνω την αγγείλη και όλο στο τετράγωνο. Αγγείλη. 2 και 3 κάνει 5, άρα έχω την πέμπτη δύναμη του χ. Επί ψ μείον 2 και 7 επίσης κάνει 5. Και όλο αυτό στο τετράγωνο. Τώρα, θα εφαρμόσω την ιδιότητα 6, στην οποία ενώ έχω χ πέμπτης και ψ πέμπτης, θα πρέπει να το κάνω ένα γινόμενο υψωμένο στην πέμπτη. Χ επί ψ θα του πω στην πέμπτη και όλο στο τετράγωνο. Τέλος, θα εφαρμόσω την ιδιότητα 5, μια δύναμη ψωμένη σε μια άλλη δύναμη, θα πολλαπλασιάσω τους εκθέτες. Κατά συνέπεια θα έχω χ επί ψ και όλο στη δεκάτη. Ξεκίνησα από αυτή την παράσταση και με διαδοχικές εφαρμογές των ιδιωτήτων δυνάμεων κατέληξα σε αυτό το απλό αποτέλεσμα. Και τώρα ήρθε η ώρα να κάνω αντικατάσταση. Θα πάω και θα βάλω όπου χ το 0,4 και όπου ψ το μείον 2,5. Οπότε τελικά η παράσταση α θα γίνει. Αντί για χ θα βάλω το 0,4 επί μείον 2,5 που είναι η τιμή του ψ και όλο στη δεκάτη. Εκτελώ τον πολλαπλασιασμό 0,4 επί μείον 2,5, βγαίνει μείον 1 εις τη δεκάτη. Έχω αρνητικό αριθμό υψωμένο σε ζυγό εκθέτη, το αποτέλεσμα θα είναι θετικό, 1 εις τη δεκάτη, που μας κάνει 1. Αυτό που να θυμόμαστε στη συγκεκριμένη άσκηση είναι
ότι όσο πολύ προκύνει η παράσταση, αυτό που θα κάνουμε δεν θα είναι ποτέ να αντικαθιστούμε τις τιμές, αλλά θα προσπαθήσουμε να απλοποιήσουμε με διαδοχικές εφαρμογές των ιδιωτήτων δυνάμεων. Κάτι το οποίο θα το κάνουμε και στην επόμενη άσκηση. Μας έχει δώσει μια εξίσου πολύπλοκη παράσταση. Θα γράψουμε την παράσταση και θα την απλοποιήσουμε σιγά σιγά. Χ τετράγωνο, ψ στην τρίτη και όλο στην πλην 2, επί χ επί ψ στην τρίτη και όλο στην τετάρτη, κλείνει η αγγύλη, διά χ στην τρίτη, ψ στην πλην 1 και όλο στην πλην 3. Ας ξεκινήσουμε από την αγγύλη. Θα τα κάνουμε διαδοχικά τα βήματα 1-1. Έχω ένα γινόμενο δύο αριθμών υψωμένο στην πλην 2. Θα εφαρμόσω την ιδιότητα 5 και θα υψώσω και το χ τετράγωνο στην πλην 2 και το ψ στην τρίτη στην πλην 2. Θα έχω δηλαδή χ τετράγωνο και όλο στην πλην 2, ψ στην τρίτη και όλο στην πλην 2. Επί. Ομοίως θα λειτουργήσω. Έχω ένα γινόμενο δύο αριθμών υψωμένο στην τετάρτη. Θα υψώσω και τον πρώτο στην τετάρτη και τον δεύτερο. Χ στην τετάρτη επί ψ στην τρίτη και όλο στην τετάρτη. Κλείνει η αγγύλη και το κλάσμα ακολουθεί δίπλα. Θα ασχοληθούμε μαζί του όταν τελειώσουμε την αγγύλη. Αυτό που κάνουμε τώρα είναι μια δύναμη υψωμένη σε μια άλλη δύναμη. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσω την ιδιότητα 5 και να πολλαπλασιάσω τις εκθέτες. Άρα θα έχω αγγύλη, χ στην 2 επί πλην 2 μου κάνει πλην 4, ο πολλαπλασιασμός, ψ 3 επί πλην 2 μου κάνει πλην 6, επί χ στην τετάρτη, ψ στην τρίτη και όλο στην τετάρτη, αρκεί να πολλαπλασιάσω τις εκθέτες πάλι, 3 επί 4 θα μου κάνει 12. Κλείνω την αγγύλη, διά χ τρίτης προς ψ στην πλην 1 και όλο στην πλην 3. Αυτό που κάνω τώρα είναι να πάρω το κάθε γράμμα ξεχωριστά μέσα στην αγγύλη. Θα πάρω μαζί το χ στην πλην 4 με το χ στην τετάρτη και το ψ στην πλην 6 με το ψ στην δωδεκάτη. Διά χ στην τρίτη προς ψ στην πλην 1 και όλο στην πλην 3. Έχω πολλαπλασιασμό δύο δυνάμεων που έχουν τις ίδιες βάσεις, άρα θα πρέπει να προσθέσω τις εκθέτες. Χρησιμοποιώ την ιδιότητα 3. Πολλαπλασιάζω δύο δυνάμεις, γράφω την ίδια βάση και προσθέτω τις εκθέτες. Θα έχω χ στην πλην 4 συν 4 επί ψ, την ίδια ιδιότητα εφαρμόζω, προσθέτω τους εκθέτες στην ίδια βάση, πλην 6 συν 12. Κλείνω την αγγύλη. Διά χ στην τρίτη προς ψ στην πλην 1 και όλο στην πλην 3. Πλην 4 συν 4 μου κάνει 0, αγγύλη, χ στη μηδενική επί ψ στην έκτη, διά, χ στην τρίτη προς ψ στην πλην 1 και όλο στην πλην 3. Χ στη μηδενική όμως, από την ιδιότητα 1 μας κάνει 1. Οπότε μένει μόνο του το ψ στην έκτη. Ψ στην έκτη, διά. Χ στην τρίτη προς ψ στην πλην 1 και όλο στην πλην 3. Ασχοληθούμε λίγο με το κλάσμα τώρα. Το ψ στην έκτη δεν το πειράζω, αλλά μπορώ να εφαρμόσω την ιδιότητα 7, που σημαίνει ότι αν έχω ένα κλάσμα υψωμένο σε μια δύναμη, υψώνω και τον αριθμητή τη δύναμη και τον παρανομαστή. Οπότε θα υψώσω και το χ στην τρίτη όλο στην πλην 3 και θα έχω χ στην τρίτη και όλο στην πλην 3 και τον παρανομαστή ψ στην πλην 1 και όλο στην πλην 3. Το ψ στην έκτη δεν με πειράζει ακόμα. Έχω μια δύναμη υψωμένη σε μια άλλη δύναμη. Για πολλωστή φορά εφαρμόζω την ιδιότητα 5. Θα είναι χ, πολλαπλασιάζω τους εκθέτες και βγαίνει πλην 9. Έχω ψ στην πλην 1 και όλο στην πλην 3. Πολλαπλασιάζω τους εκθέτες και βγαίνει 3. Έχω τώρα ψ στην έκτη. Πώς διαιρώ δύο αριθμούς, κρατάω τον πρώτο ανέπαθο και πολλαπλασιάζω με τον αντίστροφο. Ο αντίστροφος είναι το ψ στην τρίτη προς χ στην πλην 9. Ίσον. Εδώ τώρα θα πάρω το ψ στην έκτη με το ψ στην τρίτη επάνω, ψ στην έκτη με το ψ στην τρίτη και από κάτω έχω το χ στην πλην 9. Ψ στην έκτη επί ψ στην τρίτη χρησιμοποιώ την ιδιότητα 3, άρα θα προσθέσω τις εκθέτες, θα έχω ψ στην έκτη, ψ στην ενάτη προς χ στην πλην 9. Τελευταίο βήμα, το χ στην πλην 9 γράφεται χ στην ενάτη. Ψ στην ενάτη επί χ στην ενάτη. Αυτό είναι το πιο απλό αποτέλεσμα που μπορώ να καταλήξω αν πάρω αυτήν εδώ την πολύπλοκη παράσταση με τις δυνάμεις. Αυτό που κάνω είναι να εφαρμόζω διαδοχικά τι
τις ιδιότητες των δυνάμεων. Σταδιακά το κάνω, βήμα-βήμα, έτσι ώστε να μην κάνω κανένα λάθος. Και κυρίως και κύριο και βασικό είναι να μπορέω να έχω απομνημονεύσει τις ιδιότητες των δυνάμεων. Θα βρίσκονται κάθε φορά γραμμένες στην άκρη του πίνακα. Στο επόμενο μάθημα θα δούμε περισσότερες ασκήσεις πάνω στις ιδιότητες των δυνάμεων.